Έκτακτε, Γιάννη. Πάμε στο νούμερο 13 και πραγματικά έρχομαι να σας ρωτήσω. Σας είχε λείψει λίγη ίντριγκα? Ναι. Σας έχω πόλη. Κοίταξε, αυτή την εκπομπή να μας έχει λείψει και ίντριγκα δεν το λες, ας πούμε, και πολύ. Αλλά όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Τι να απαντήσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω, παιδιά μου, να παρακαλέσω τον Σάκη Τανιμανίδη, αν βλέπει την εκπομπή, να κλείσει αυτή τη στιγμή την τηλεόρασή του. Γιατί ακολουθεί είδηση κόλαφος που τον αφορά. Και δεν ξέρω αν θα τον ευχαριστήσει και πάρα πολύ. Διότι. Γιατί είναι κολλητό του Κωνσταντινίδη. Διότι. Θα πει γιατί μίλαγα μαζί του 12 και 20 χθες το βράδυ. Διότι. Ο άσπονδος φίλος του λοιπόν Γιώργος Μαυρίδης, με τον οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε τα τελευταία 2 χρόνια έχουν ανταλλάξει πολύ ωραίες ατάκες σε συνεντεύξεις τους ο ένας για τον άλλον. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαυρίδης είναι σε επαφές με τον Sky για εκπομπή. Α, γι' αυτό όχι. Το μαζεύει τόσο καιρό, επειδή ανέφερε τις δηλώσεις που κάνουν ο Μαυρίδης. Είναι κανένα δίμηνο τώρα που το μαζεύει. Μία τον λέει μπρο, μία ότι αγαπιούνται. Γενικά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα γιατί έχεις πιάσει το ένα μέρος της ίντριγκας και εγώ θα σε πάω αμέσως και στο άλλο. Γιατί σου είπα ότι έχω ίντριγκα χορταστική σήμερα. Διότι εμείς, παιδιά μου, τι ακούγαμε Μαριλού μου πέρυσι από τον Αντένα που θεωρούσε τον Γιώργο Μαυρίδη που λένε του και έλεγε ότι θα σε αξιοποιήσω και στο Pit Buzzer και σου έχω και σχέδια μετά από Φλεβάρι για καινούργιο παιχνίδι να παρουσιάσεις εσύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Αντένα πραγματικά, αν κάποιος δημοσιογράφος πάρει τηλέφωνο και πει θέλω τον Γιώργο Μαυρίδη, πρέπει να μιλήσει πρώτα με τον Αντένα. Που σε απλά ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τον θεωρεί ακόμα παιδί του. Έχει συμβόλαιο. Με μία. Μπράβο, ρε Στέφανη, που τα πιάνει στον αέρα. Με μία διαφορά. Μα ότι... για όνομα του Θεού, Στέφανε. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Καλά, θέλω λοιπόν να πω. Γιατί μου λες το Ανιμανίδη το ξέρει. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι θέλω να πω. Λοιπόν, ότι πραγματικά με το που ολοκληρώθηκε το Pit Buzzer, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τον Αντένα, παρόλο που μπορεί να είχαν τάξει διάφορα, δεν υπάρχει κάτι για τον Γιώργο Μαυρίδη. Γιατί όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει ο Γιώργος Λιάντας, στο τάξιμο πολύ είναι καλή, αλλά στο δόσιμο ελάχιστη. Το καλό λοιπόν το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι και από τη στιγμή που ο Sky ενδιαφέρεται για κάτι που ξαναλέω δεν είναι ούτε ταξιδιωτική εκπομπή ούτε Pit Buzzer. Είναι το δελτίο ειδήσεων. Περίμενε ο Σκάκη να ανακοινώσει διευθυντή προγράμματος μέχρι τη Δευτέρα που το ανακοινώσει. Δεν είναι ενημερωτικό. Είναι ψυχαγωγικό. Είναι κάτι που του ταιριάζει, αλλά να σας πω κάτι. Θα κάνει το survival πανόραμα. Ας κλείσει πρώτα η συμφωνία και μετά θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κρατήστε την ίντριγκα. Αυτό θα ήταν ίντριγκα. Αυτό θα ήταν. Ίντριγκα θα ήταν να πάει βοηθός παρουσιαστής στον Ιμανίδη. Αλλά δεν είναι αυτό. Πραγματικά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, Γιάννη. Περιμένω τη στιγμή να δω τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μαυρίδη, αν τελικά προχωρήσει όλο αυτό το σενάριο μαζί στο ίδιο κανάλι. Γιατί, αγαπημένη μου Κατερίνα, είναι σαν να δω την Ναταλία Γερμανού μαζί Ετσέλα Μπρατσέτα με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Καλέ, σιγά τώρα. Σιγά τώρα. Γιατί ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Σάκης Τανιμανίδης σιγά μην έχουν πρόβλημα να είναι μαζί άνθρωποι. Αγαπημένο μου Κρατερέ, δεν έχει παρακολουθήσει τις τελευταίες του. Δεν έχει παρακολουθήσει ο αγαπημένος σου Κρατερός. Κάθε μέρα δεν είναι εδώ και θα ακούει όλα. Φυσικά, αλλά δεν πιστεύω ότι. Είναι πιο αθώος από εμάς. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά δεν πιστεύω επίσης ότι θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Δεν πιστεύω επίσης ότι έχει γίνει κάτι πάρα πολύ μη αναστρέψιμο στη σχέση τους. Οπότε θεωρώ ότι πάρα πολύ εύκολα θα τα βάλουν κάτω και θα τα βρουν. Νομίζω ότι δεν θα τα βρουν ποτέ. Έχει δηλώσει προς τα έξω. Θα τα βρουν κατ' ιδίαν, δεν θα πιούν ποτέ καφέ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Κοίτα να δεις, επειδή ο Τανιμανίδης στο βράδυ. Όπως το πας καφέ, δεν θα πιούμε ούτε εμείς. Έκανε ο ίδιος στην ομάδα του casting για το νέο survivor κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί για τον Ατσούν και τις σχέσεις τους δεν ισχύουν και έχει πολύ κάτι με τον Ατσούν. Ο Ατσούν, εσύ που ξέρεις πολύ καλά μέσω Skype, που μιλάς και με τους ανθρώπους, κάνει ό,τι θέλει για το ψυχαγωγικό κομμάτι του καναλιού ή όχι. Πρέπει, παιδί μου, τώρα αυτό τη σχέση έχει. Ο Τούρκος κάνει ό,τι θέλει εκεί. Ο Τούρκος, άρα για να δεχτεί λοιπόν ο Τούρκος το κανάλι του Sky τον Μαυρίδη, σημαίνει ότι συζητεί τον Τανιμανίδη. Λοιπόν, σε διακόπτω για να σου μήπως πω. Μήπως του φτιάχνουν λίγο το budget, θέλω να πω, στο Sky με τις προτάσεις αυτές. Γιατί είναι λογικό μετά από μία επιτυχία στον Αντένα, αν συνεχίζει να κάνει κάτι. Μάλιστα. Να εγώ πέσει το budget του. Θα δούμε τα ξεκάθαρα ότι έχει επαφές με τον Sky και επίσης, ειλικρινά σου μιλάω, αυτό που μπορεί να λες για τον Ατζούνα και το Sky δεν νομίζω ότι πολύ ισχύει κιόλας. Θα το δούμε. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω δεν ότι ισχύει. Δεν ισχύει και καθόλου κιόλας. Να σου πω. Απλά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται εδώ στους διαδρόμους και δίπλα από εκεί που εγώ θα το κάνω χειρότερο. Νομίζω ότι ο Στέφανος δεν ξέρει τι λέει.